συγκεκριμένες πέτρες της Κύπρου αποτελούν μοναδικό φαινόμενο παγκόσμιο. Μόνο σε δύο σημεία στον κόσμο συναντάμε μονόλιθους με κάποιες ομοιότητες με τους Κυπριακούς, αλλά πουθενά αλλού τους ίδιους. Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πότε δημιουργήθηκαν, από ποιους και πώς χρησιμοποιούνταν. Ελαιοτριβία της ρωμαϊκής περίοδου εισηγείται η αρχαιολογία, σημεία δύναμης και ιαματικές ιδιότητες επιμένει η λαϊκή παράδοση, σημάδια αρχαίων θησαυρών και αμύθι του πλούτου, χώρη θρησκευτικών τελετών και θυσιών, διασταύρωση ηρωών ενέργειας και μεταφυσικές ιδιότητες τους προσδίδουν άλλοι μελετητές. Η περιοχή των κρασοχωριών της Δυτικής Λεμεσού είναι ένας χώρος που η φύση πρίγησε απλόχερα. Οι άνθρωποι ευθύς και αρχοντικοί, άνθρωποι που πότισαν με τον υδρότα τους τη λευκή γη και την ανέστησαν, την έκαναν φυτείες και αμπέλια. Άνθρωποι που οι ρίζες τους φτάνουν πίσω δεκάδες γενναίες και χάνονται στα βάθη της ιστορίας, έχοντας μια βαθιά περηφάνεια για τον τόπο τους που δεν μπορούν να τον αποχωριστούν. Σε αυτόν τον μαγικό τόπο βρίσκονται και οι περισσότερες πέτρες ριζιμιές. Οι ανεξήγητοι αυτοί μονόλιθοι που βαθιά ριζωμένοι στην κυπριακή γη παρατηρούν τους αιώνες να περνάνε ασταμάτητα από μπροστά τους. Ιστορία που μέσα έχει και ανεξήγητα φαινόμενα. Δουλεύκαν τις πέτρες τούτες, ευρίσκανται μέσα στα χωράφια, σάζανται να ο χτίστης δούλευκαν τις, όχι πολλά ωραία, όπως έχει. Έβγαλε μια τρύπα μέσα στο κέντρο της πέτρας, περίπου 60 πόντους ύψος και 1,5 πόντους και 50 πόντους πλάτος, και στείναν τη μεσένα χωράφι. Ο Λουίτζι Πάλμα τη Τσεσνόλα ήταν ο Αμερικανός πρόξενος στην Κύπρο από το 1874 μέχρι και το 1977. Είναι ο Έλγιν της Κύπρου, αφού καταλήστεψε τις κυπριακές αρχαιότητες και τις φυγάδευσε στη ΣΥΠΑ. Στο βιβλίο του «Κύπρος, οι αρχές πόλεις, τάφη και ιερά» αναφέρονται για πρώτη φορά οι κυπριακοί μονόλιθοι. Μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ακτή βρίσκονται τα ερείπια του ναού της Αφροδίτης της Αναδυόμενης. Εδώ σταματούσαν οι προσκυνητές κάθε χρόνο στο δρόμο τους προς τον ναό της Αφροδίτης στα Κούκλια και έκαναν θυσίες προς την Θεά. Εδώ βρίσκονται και δύο όρθιοι μονόλιθοι με ύψος 330 πόντους. Αυτές οι πυραμοειδείς πέτρες είναι καμωμένες από καφέ γρανίτη, τον οποίο δεν μπορεί να το βρεις πουθενά σε ολόκληρο το νησί. Αλλά όμως στην πραγματικότητα είναι στήλη η οποία στηρίζει το πιεστήρι που έβγαζαν το λάδι οι παλαιοί άνθρωποι. Ήταν στητή, επερνούσαν έναν περάτη που δαμέ, ήταν τα ζεμπίλια ακριβώς στο κέντρο, τα επίεζαν και έφκαλαν το λάδι μέσα σε αυτόν τον λάκκο, όπου το εμαζεύκαζαν και βάλαν το μέσα στα λαδοδοχεία. Και έβλεπα πολλές ηλικιωμένες γυναίκες γριές να περνούν μέσα από αυτήν την τρύπα και εδιερωτού μου γιατί περνούσαν και ρώτησα. Και μου απαντήσα να περνούμε που μέσα γιέ μου για να γιάνομαι να φύγουν οι τσενκές, δηλαδή οι πόνοι από την αθρίτιδα, από τους ρευματισμούς. Έτσι την εφτάσα. Έτσι την έφταγαν την πέτρα λούτη. Μα πώς την έφερα πάμε. Μάνα σου είναι να μου λάλε και η Αννή. Ελάλε ότι δάμε. Έχει ένα μαύρο και έχει ένα χαρτί γεμάτο ρυσάφι λίρες. Και έλεπε το μαύρο με τη τοπούζα. Και να είναι κανένα να έρθει κοντά. Είναι το μαύρος ένας ζωντανός. Θα ήταν. Ήταν καλικάντσαρος. Μαύρος είπε. Σατανάς. Σατανάς. Κανένα κοκκό δεν επιβιώνει που τη γη. Κάμνεις η παραγωγή δεν το κάνει. Ρε αμάς να μάνα σου φέρω τα σκαχίκια. Δεν τα έχω. Και πού είναι να πάει ο κόσμος να ζήσει.
να πάει να βρει Αρκάδη, να βρει άλλη δουλειά. Πού να πάει, εφόσον είναι βρίσκει. Κάθε τέτοιος χώρος που βρισκόταν στην διασταύρωση ροών ενέργειας ξεχώριζε από ένα ιερό, μία πόλη, ένα μαντίο, ένα βωμό και μεταγενέστερα από ένα εικονοστάσιο ή ένα απλό προσκυνητάρι. Και αυτά να μην υπήρχαν, ο τόπος θα ήταν στοιχειωμένος, καταραμένος, ιαματικός, τυχερός. Επίτηδες βέβαια, τούτοι με τράκτορα εδώ, κανείς την έφυγε και δεν την έπκαραν τέλεια να χαθεί που δάμε. Βέβαια στενοχωρήθηκα. Ήταν ένα σημείο δάμε πολλά ωραία. Πάει να εξετάζαν και όπου εκαρτυλάτιζαν η τρύπα της πέτρας είχαν ποτούν το πως είχε σπήλιους. Και μέσα στους σπήλιους δεν μπήκε. Μέσα στους σπήλιους ξέρεις βρίσκουν να λέει αρχαία και είναι αυτό, δεν ξέρω. Και έχεις το λόγο μου ότι είμαι 77 χρόνια άνθρωπος, δεν έκανα αυτή την πράξη. Ούτε για σπήλιο, ούτε για τίποτα. Σχεδόν 30 χρόνια. 30 χρόνια. 30 χρόνια είχα σχολή να οδηγώ. Σκέφτηκες καμιά φορά να έρθεις πιο πριν, να έρθεις πιο στο Βορκόν ή... Ήταν λάθος μου που δεν ήρθα προηγουμένως. Όταν λάβω υπόψη ότι όταν τις συνδέσουμε αυτές τις πέτρες μεταξύ τους, ίσως να σημαίνει κάτι άλλο. Από το 1956 που έγινε αυτός ο τριπλούς φόνος, αρχίσαν οι υπόλοιποι να φεύγουν γιατί φοβηθήκαν. Και μα ήρθα εδώ που είναι οι ρίζες μου, που είναι... ήρθα εδώ... που ήταν η μάνα μου. Γιατί ο πατέρας μου πέθανε πιο νωρίς.